Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Το σκόρδο και το μέλι είναι δύο φυσικά συστατικά που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για τα ωφέλη τους στην υγεία. Όταν συνδυάζονται, σχηματίζουν ένα ισχυρό φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, στη βελτίωση της πέψης και ακόμη και στην καταπολέμηση των λοιμόξεων. Το σκόρδο είναι πλούσιο σε αλυσίνη, μία ένωση θείου που δίνει στο σκόρδο τη χαρακτηριστική του οσμή και έχει επίσης αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες. Το μέλι, από την άλλη, έχει ένα φυσικό γλυκαντικό που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και έχει αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το σκόρδο, εμποτισμένο με μέλι, σε ένα βάζο, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να απολαύσετε τα ωφέλη τόσο του σκόρδου όσο και του μελιού. Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση αποφλοιωμένων σκελίδων σκόρδου σε ένα βάζο και την κάλυψή τους με μέλι. Στη συνέχεια, το μείγμα αφήνεται να καθίσει για μερικές ημέρες, αφήνοντας το σκόρδο να εμποτιστεί με το μέλι. Για να προετοιμάσετε αυτό το φάρμακο, συνιστάτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο σκόρδο και βιολογικό μέλι. Τα θρεπτικά συστατικά σε αυτά τα δύο συστατικά θα είναι έτσι καλύτερης ποιότητας. Θα χρειαστείτε 10 σκελίδες φρέσκο σκόρδο και ένα φλιτζάνι μέλι 300 γραμμάρια. Καθαρίζετε και κόβετε τις σκελίδες σκόρδου σε μικρά κομμάτια. Μπορείτε να τις λιώσετε αν θέλετε. Ρίξτε το μέλι σε ένα γυάλινο βάζο και προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο. Κλείστε το βάζο και φυλάξτε το σε σκοτεινό μέρος για μία εβδομάδα. Καταναλώστε ένα κουταλάκι του γλυκού από το φάρμακο με άδειο στομάχι. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Οι ενώσεις θείου στο σκόρδο και τα θρεπτικά συστατικά του μελιού ωφελούν το κυκλοφορικό σύστημα και τα δύο ασκούν αντιπυκτική και τονωτική δράση στις φλέβες, γεγονός που εμποδίζει τον σχηματισμό ορισμένων διαταραχών όπως η θρόμβωση και η κερσή. Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι μια ασθένεια που θέτει σε κίνδυνο την καρδιαγγειακή υγεία. Η κατανάλωση σκόρδου και μελιού με άδειο στομάχι κάθε μέρα βοηθάει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, εάν αυτό το μείγμα συμπεριληφθεί ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Για την αρτηριακή πίεση υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης. Η κατανάλωση φρέσκου και φρεσκοτριμμένου σκόρδου συνιστάται για τη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Υπεύθυνη για αυτό το όφελος είναι η αλυσίνη, η ουσία που απελευθερώνεται από το ομό σκόρδο όταν συνθλίβεται. Περισσότερα για τη χοληστερόλη μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Φάρμακο για τις φλεγμονές. Η κατανάλωση σκόρδου και μελιού λέγεται ότι ανακουφίζει από τη φλεγμονή που συνδέεται με την αρθρίτιδα, την κατακράτηση νερού και τις μυϊκές διαταραχές. Για το μέλι, το σκόρδο, τις φλεγμονές και την κατακράτηση υγρών υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Φάρμακο για το βήχα. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πίνουν ένα σιρόπι φτιαγμένο από μέλι και φρεσκοτριμμένο φρέσκο σκόρδο για τη θεραπεία ενός βήχα από βακτήρια ή ιούς. Αυτό το μείγμα θα ανακουφίσει τον ερεθισμό στο λαιμό και θα έχει αποχρεμπτική δράση που θα διεγείρει την αποβολή των φλεγμάτων. Φυσικά, για να δούμε βελτίωση, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη σημασία της υγιεινής διατροφής, της καλής ενυδάτωσης και της διατήρησης άλλων καλών συνηθιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία αποκατάστασης. Περισσότερα για το βήχα μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Οι σύνδεσμοι, όπως πάντα, βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης.
Σύμφωνα με τη λαϊκή ιατρική, η κατανάλωση σκόρδου και μελιού με άδειο στομάχι μπορεί να ελέγξει προσωρινά τα συμπτώματα της γρίπης και του κρυολογήματος. Περισσότερα για τη γρίπη και το κρυολόγημα μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Όπως πάντα, συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.